Το καινούριο patch του Minecraft έφτασε. Θα αναλύσουμε μαζί τα καινούργια OP items που μπήκαν στο παιχνίδι, αλλά μέχρι να ξεκινήσει το επεισόδιο, πάτα like και εγγραφή για να είσαι ο πρώτος που θα βλέπετε επεισόδια. Μια καινούργια λειτουργία μας φέρνει το Minecraft και αυτό είναι το Archaeology. Από εδώ και στο εξής, όταν συναντάτε τρία κτίρια, τα Desert Temples, Ocean Ruins και Trial Ruins, θα πρέπει να προσέχετε κάποια blocks που διαφέρουν από τα υπόλοιπα και θα πρέπει να τα ξεκονίσετε με ένα καινούριο item, την βούρτσα ή αλλιώς brass. Η βούρτσα κραφτάρεται με ένα φτερό, ένα stick και ένα copper ingot. Από αυτά τα 20 blocks μπορείτε να βρείτε 20 διαφορετικά decorated pots, τα οποία θα σας αναλύσω στο βιντεάκι μου. Επίσης, μόνο στα Ocean Ruins θα μπορείτε να συλλέξετε και αυγά για ένα καινούριο mob, το Sniffer, το οποίο αφού βρείτε τα αυγά του, θα πρέπει να τα τοποθετήσετε κάπου και απλώς να περιμένετε να εκολαφθούν. Να θυμάστε, παιδιά, πως αν το αφήσετε πάνω στο γρασίδι, το αυγό θα ανοίξει πιο γρήγορα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πόσα facts και το καινούριο patch έχω πει και θα σας βάλω σε επόμενο επεισόδιο εάν βρήκατε τη σωστή απάντηση. Εκτός από ένα όμορφο κατοικίδιο, το Sniffer μπορεί να σας βρει και σπόρους για δύο νέα λουλούδια, το Pitcher Plant και το Torch Flower. Bonus fact, το Sniffer νίκησε ένα διαγωνισμό που έκανε το ίδιο το Minecraft, ώστε να αποφασίσει το κοινό ποιο θα είναι το επόμενο mob. Τα mobs που διαγωνιζόντουσαν ήταν το Sniffer, το Rascal και το Tough Golem, αλλά νίκησε το Sniffer. Υπάρχει και ένα άλλο καινούριο mob, το οποίο είναι η Καμίλα. Λοιπόν, για την Καμίλα θα σας εξηγήσει στο βίντεο του ο King Caesar. Πάμε στο επόμενο. Η μεγαλύτερη αλλαγή που ίσως έγινε στο Minecraft είναι η προσθήκη των Armor Trims. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε μέρος της πανοπλίας σας μπορείτε να επιλέξετε 10 διαφορετικά είδη από Armor Trims και να τα δώσετε από 16 διαφορετικά χρώματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε 160 διαφορετικούς συνδυασμούς σε κάθε Armor Set. Να σας ενημερώσω και εγώ ότι εκτός από τις πανοπλίες σας, πλέον μπορείτε να αλλάξετε και τις ασπίδες σας. Πολύ απλά, βάζοντας στο crafting table ένα banner δίπλα από την ασπίδα σας, μπορείτε να της δώσετε καινούργια σχέδια ή και χρώματα. Μια καινούργια προσθήκη που έχετε στο Minecraft είναι το Relic Music Disc. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ακούσετε ένα καινούργιο τραγούδι μέσα στο παιχνίδι. Πλέον μπορείς να βάλεις τα κεφάλια τα mobs επάνω σε ένα μουσικό κουτί και αυτό θα βγάζει τους ήχους από τα mobs. Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος για να κάνεις μια πετυχημένη φάρσα σε ένα φοβισιάρι φίλο σου.